θα σας εξιστορήσω τη δική μου πικρή ιστορία για την οποία ξέρω εξ αρχής πώς θα με κατακρίνετε. Άλλωστε ούτε εγώ είμαι περήφανη για τις πράξεις μου. Πριν χρόνια, έκανα παράλληλη σχέση με τον άντρα της αδελφής μου. Εκείνη έλειπε για ένα μεταπτυχιακό στην Αγγλία και θα ήταν μακριά για 19 μήνες. Μου έλειπε πολύ αλλά ευτυχώς μένουμε όλοι μαζί σε μια πολυκατοικία μικρή τριών ορόφων και είμαστε μια οικογένεια. Χωρί να το θέλω επειδή και ο άντρα τη αδελφή μου ένιωθε το ίδιο μόνο ερχόταν αρκετέ φορέ στο σπίτι μου να φάμε μαζί, να δούμε κανένα έργο στην τηλεόραση για να περάσουμε το βράδυ μα. Αυτό δυστυχώ μα έφερε πολύ κοντά και έτσι, χωρί να το θέλουμε, ξεκινήσαμε μια χαλαρή σεξουαλική σχέση. Κάλυπτε και τον δύο μα την ανάγκη και χωρί να το συζητήσουμε, γνωρίζαμε εκ των προτέρων πω είχε ημερομηνία λήξη. Άλλωστε, εγώ δεν είχα απολύτω καμία πρόθεση να χαλάσω το σπίτι του. Ήταν μάλλον μια απερίσκεπτη κίνηση που βασίστηκε στην έλξη και στη μοναξιά. Δυστυχώ, τρει μήνε μετά είχα καθυστέρηση. Έκανα τεστ εγκυμοσύνη και διαπίστωσα πω ήμουν έγκυο και το παιδί που θα ερχόταν στον κόσμο θα ήταν καρπό μια παράνομη σχέση με το γαμπρό μου. Ο άντρα τη αδελφή μου θέλησε να αναλάβει τι ευθύνε του και να πει την αλήθεια στη γυναίκα του. Εγώ, όμω δεν ήθελα να πονέσω την αδελφή μου και ήδη αισθανόμουν τύψει. Σκέφτηκα την έκτρωση αλλά μετά ένιωσα πω δεν θα είχα άλλη ευκαιρία να κάνω ένα παιδί, δεδομένου τη ηλικία μου. Έτσι, έκανα παιδί με τον άντρα τη αδελφή μου και δεν είμαι διόλου περήφανη. Αναγκάστηκα να απομακρυνθώ και να ξεκόψω ενώ είχα αρχίσει να νιώθω συναισθήματα αρκετά έντονα για τον άντρα αυτόν. Αν και ήθελα να το αναγνωρίσει όταν γεννηθεί και να είναι ο φυσικό πατέρα του παιδιού για να μην καταστρέψω τη ζωή τη αδελφή μου, αναγκάστηκα να βρω αλλού σπίτι και να αποφύγω τι στενέ επαφέ με την οικογένειά μου. Στου γονεί και στην αδελφή μου είπα πω το παιδί που κοιοφορώ είναι προϊόν μια εφήμερη σεξουαλική σχέση που τελείωσε άδοξα. Αυτό που με προβληματίζει είναι τι θα πω στο παιδί μου όταν μεγαλώσει και αναζητήσει τον πατέρα του. Επίση, φοβάμαι τι αντιδράσει του γαμπρού μου γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να διαλύσω την ευτυχία του σπιτιού τη λατρεμένη μου αδελφή.